όλοι στο κοντινό μας περιβάλλον και στον οικογενειακό μας περίγυρο έχουμε ένα άτομο το οποίο μας έχει πει «Ρε εσύ τρώω γλυκά, αλλά το βάρος μου δεν αυξάνεται. Παραμένω σταθερός. Δεν βλέπω τη ζυγαριά να ανεβαίνει». Ξέρω ότι αυτά τα άτομα λίγο θα τα ζηλεύεις, αλλά στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι συμβαίνει σε αυτά τα άτομα και σε αυτές τις περιπτώσεις που ο άλλος μπορεί να τρώει όσα γλυκά θέλει και να μην βλέπει το βάρος του να αλλάζει. Γι' αυτό μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο. Είμαι ο Αντωνίου Γιάννης, διαιτολόγος-τροφολόγος, επιστημονικός διευθυντής της Nutripass και αυτή είναι η σειρά των βίντεο με κάποιες μικρές συχνές ερωτήσεις και κάποιες σύντομες απαντήσεις σε δικές σας απορίες στο κανάλι, αλλά γενικότερα στην καθημερινή πρακτική στα γραφεία μας. Αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο από κάτω είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Το να στηρίξεις το κανάλι με ένα subscribe είναι επίσης ευπρόσδεκτο και θα με βοηθήσει στην συνέχεια αυτών των μικρών συχνών βίντεο κάθε εβδομάδα. Και πάμε να δούμε σήμερα τι συμβαίνει στα άτομα τα οποία τρώνε ελεύθερα γλυκά και βλέπουν το βάρος τους να παραμένει σταθερό. Ξεκινώντας, θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην διατροφή σου και στην προσπάθειά σου δεν παίζει ρόλο το τι θα κάνεις μέσα σε μία ημέρα, αλλά σε βάθος ημερών. Οπότε, σε αυτά τα άτομα πρέπει να δούμε γενικότερα το συνολικό τους προφίλ και τις συνολικές τους συνήθειες. Μπορεί π.χ. να έχεις ένα άτομο στον περίγυρό σου που σου λέει «τρώω κάθε μέρα ένα-δυο γλυκά», αλλά να μην τρώει κανονικά γεύματα. Οπότε, οι συνολικές θερμίδες που προσλαμβάνει μέσα στην ημέρα να είναι λιγότερες από αυτές που καταναλώνει. Δεύτερη σημαντική υπενθύμηση, όλα παίζονται στο ισοζύγιο ενέργειας όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο. Το ισοζύγιο ενέργειας είναι πόσες θερμίδες προσλαμβάνεις και πόσες θερμίδες καίς μέσα στην ημέρα σου. Αν αυτό το άτομο είναι πάρα πολύ δραστήριο, έχει τακτική άσκηση, τακτική κίνηση μέσα στην ημέρα του, τότε πιθανότατα καίει πολλές θερμίδες περισσότερες από ένα άτομο το οποίο είναι στάσιμο και γενικότερα κάθεται, έχει καθιστική εργασία ή δεν είναι τόσο δραστήριο μέσα στην ημέρα. Ένα τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα τα οποία τα βλέπεις γενικότερα σχετικά χαλαρά στο να απολαμβάνουν έτσι γλυκές απολαύσεις χωρίς να αλλάζει το βάρος τους, αυτά τα άτομα έχουν και ένα καλύτερο προφίλ γονιδίων. Τα γονίδια παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην πρόσληψη βάρους αλλά και στην απώλεια βάρους. Αλλά μην το θέσουμε σαν ένα ελαφρυντικό έτσι στοιχείο για αυτά τα άτομα. Δεν είναι μόνο τα γονίδια. Μπορεί να έχω πολύ καλύτερα γονίδια σε σχέση με τον διπλανό μου, αλλά αν φάω πολύ περισσότερο από αυτά που καίω μέσα στην ημέρα, τότε το βάρος μου θα αυξηθεί. Συνήθως αυτά τα άτομα είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Έχουν και ένα καλό γονιδιακό προφίλ και το ότι τρώνε πολλά γλυκά γενικότερα μέσα στην ημέρα και μέσα στην εβδομάδα και δεν βλέπουν το βάρος τους να αλλάζει έχει να κάνει με το ότι καίνε πολλές θερμίδες και ίσως δεν τρώνε και άλλα πλήρη γεύματα μέσα στην ημέρα για να ξεφύγει το συνολικό θερμιδικό σαν πρόσληψη που έχουν. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία σε αυτά τα άτομα. Δεν κάνουν κάτι μαγικό, απλά ίσως εσφαλμένα ή κατά τύχη καταφέρνουν να έχουν ένα αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας, γι' αυτό δεν βλέπουν το βάρος τους να αυξάνεται σε βάθος χρόνου. Οπότε αυτά τα άτομα είναι μέρος της καθημερινότητας, μην τα ζηλεύεις τόσο. Κάνουν ίσως κάποια καλύτερη διαχείριση στις συνολικές θερμίδες μέσα στην ημέρα και αυτό που θέλω να θυμάσαι στο κλείσιμο του βίντεο είναι ότι ό,τι θερμίδες και να προσλάβεις, είτε είναι από γλυκό είτε είναι από κανονική τροφή, θα προσμετρηθούν στην συνολική σου πρόσληψη και σε ένα βάθος χρόνου θα δεις αντίστοιχα το βάρος σου να μεταβάλλεται ή να παραμένει σταθερό. Αν σου άρεσε το βίντεο, θα κάνεις ένα thumbs up, να αφήσεις και το σχόλιο από κάτω για να δω αν είσαι ένα άτομο το οποίο έχει την αντίστοιχη ελευθερία στις γλυκές απολαύσεις. Ένα subscribe στο κανάλι είναι πάντα ευπρόσδεκτο για να με στηρίξεις στα συνεχόμενα βίντεο και σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό.
Αν έχεις κάποια απορία και κάποια επόμενη ιδέα για μια τέτοια σύντομη απάντηση σε επόμενο βίντεο, είναι πρόσδεκτη, καλοδεχούμενη. Και τελευταίο, θυμίσου να χτυπήσεις και το καμπανάκι από κάτω δεξιά-αριστερά για να είσαι ο επόμενος που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω πρώτος στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο, σε χαιρετώ, τα λέμε σύντομα.